Το δειλινό κατέβαινε ειρηνικό με το ωραίο, το ανατολίτικο λαμπρό του χρώμα στην πόλη της Μεσοποταμίας Χαράν. Στο πλούσιο υποστατικό του Βαθουήλ, οι δραστηριότητες της ημέρας καταλαγιάζουν και οι πυρέτριες ετοιμάζουν το σπίτι για τη νύχτα που θα έρθει. Ο Βαθουήλ είναι από τους πρώτους της Χαράν αφού η πόλη, αρχαιοτάτη, πήρε από τον πατέρα του Ναχόρ το δεύτερό της όνομα και έγινε γνωστή και ως Ναχόρ ήταν Δέο αδελφός του Πατριάρχη Αβραάμ. Την ώρα λοιπόν του Δηληνού, που οι γυναίκες στα παλιότερα χρόνια πήγαιναν στο πηγάδι για νερό, πήρε και η μοναχοκόρη του Βαθούιλ τη στάμνα τη και ξεκίνησε για το πηγάδι. Η Ρεβέκα, η όμορφη αρχοντοπούλα της Χαράν, ευγήκε μόνη, χωρίς τις άβρες τη, τις υπηρέτριες της δηλαδή, που ο της είχε δώσει στην προσωπική υπηρεσία της κόρης του. Η Ρεβέκα δεν την τρέπεται τη δουλειά. Ούτε τη φοβάται. Είναι νοικοκυρά ψημένη στις δουλειές του σπιτιού, απονύρευτη και απροσπίτη. Ούτε η θέση τη σαν κόρη που είναι του Βαθουήλ, ούτε η ομορφιά της, της έχουν κάτι πάρει από την αφέλεια και την αθότητά της. Η Ρεβέκα, η πρωτοκόρη του Βαθουήλ, αυτή αξίζει πιο πολύ από όλου του θησαυρού του. Η Ρεβέκα ξεκινάει να στη με τη της για το πηγάδι και δεν ξέρει πως εκείνη ακριβώς την ώρα ένας άγνωστος ταξιδιώτης προσεύχεται θερμά πλάι στο πηγάδι έξω από την πόλη να του φανερώσει ο Θεός του Αβραάμ του Κυρίου του την πιο άξια, πρόθυμη, ταπεινή και φιλόξενη κόρη της Χαράν. Αυτή που θα αξιωθεί να σηκώσει πάνω στην καλοσύνη της καρδιάς της και στην πιστότητα την πιο μεγάλη αποστολή της εποχή της. Να γίνει σύντροφος του κληρονόμου της Επαγγελίας του Θεού. Από τη δική του τη γενιά θα γεννηθεί στον κόσμο ο του ανθρώπου. Αυτό είναι και ο σκοπός που ο Ελιέζερ, ο πιστός οικογενής του Αβραάμ, ταξίδεψε 900 χιλιόμετρα από μακριά με τις καμήλες του παραπάνω από μια εβδομάδα τώρα, για να βρει νύφη για τον Ισαάκ, τον ιό τη Επαγγελία. Η Ρεβέκα δεν ξαφνιάστηκε όταν είδε το μεσόκοπο αυτό άντρα να ξεμακραίνει από το κουρασμένο καραβάνι του που ξαπόστενε διψασμένο πλάι στο πηγάδι, να την πλησιάζει και να τις λέει με φυσικότητα. Πότι σών με μικρόν είδωρ εκ τη ιδρία σου, πότι σέ με λίγο νερό με τη στάμνα σου. Απλά, χωρίς δεύτερη σκέψη και διαλογισμούς, η άπλαστη και απονήρευτη Ρεβέκα κατέβασε το σταμνί από τον νόμο, το στήριξε στο βραχείο τη και πότισε τον ξένο με χρυσό το Ελιέζερ χόρτασε νερό. Αλλά αρχοντοπούλα από γενιά καθώ ήταν, πρόσθεσε φυσικά. «Και τις καμήλες σου θα ποτίσω, να πιούν όλες και να χορτάσουν». Πρόθυμη και ευκίνητη άδειασε στα γρήγορα τη στάμνα της στην ποτίστρα και έτρεξε πάλι στο πηγάδι και έβγαλε νερό και τα άδειασε μέσα στη γούρνα και πάλι και πάλι και πόσο νερό θέλουν να πιούν να ξεδιψάσουν δέκα κουρασμένες καμήλες που αποτελούσαν το καραβάνι του Ελιέζερ. Ο Ελιέζερ θαύμαζε την ευγένεια και την αξιοσύνη της κόρης που ακούραστη έβγανε νερό και πότιζε τις καμήλες. Και όταν πλέον πίστηκε ότι αυτή ήταν η εκλεκτή νύφη για τον Ισαάκ, με υποτική αξιοπρέπεια, πήρε από τις πλούσιες αποσκευέ του δύο χρυσά σκουλαρίκια και δύο χρυσά βραχιόλια, το τίμημα του κόπου και της προθυμίας της και τα πρόσφερε στη Ρεβέκα. Άλλωστε, αυτά ήταν δείγμα πως αυτός υπηρετούσε άρχοντα. Και ήταν και ένας ωραίος τρόπος να την πλησιάσει και τη ρώτησε «Τι νοσήσε θυγατέρα, πες μου, Μήπως υπάρχει τόπο στο υποστατικό του πατέρα σου για να περάσουμε τη νύχτα μας εκεί. Είμαι κόρη του Βαθουήλ, γιου του Ναχόρ και της Μελχά. Όσο και το σπίτι μας και τόπο έχουμε και τρόφιμα πολλά και άχυρα για να διανυκτερεύσεις. Αυτά μόνο είπε η Ρεβέκα. Λιτά, απλά, χωρίς πολλά λόγια. Με σαφήνεια, κατατοπιστικά, με αφέλεια, με τον αέρα της αθότητας και της αρχοντιάς. Και ενώ ο Ελιέζερ τοξολογούσε το Θεό του κυρίου του Αβραάμ, διότι τον βοήθησε να φτάσει στον οίκο του Ναχόρ, του αδερφού του Αβραάμ, η Ρεβέκα έτρεξε στη μητέρα τη και διηγήθηκε με λεπτομέρεια όσα έγιναν στο πηγάδι. Έπρεπε να ετοιμαστούν γρήγορα για τη φιλοξενία και έπρεπε όλα να τα μάθουν οι γονεί τη. Αυτό θα πει να έχεις καλή ανατροφή και απονήρευτη καρδιά. Η Ρεβέκα ήταν ωραιότατη «Η δε παρθένος ειν καλή τη όψη σφόδρα», σημειώνει η Αγία Γραφή. Ήταν πολύ πλούσια, αρχοντοπούλα και από ό,τι φαίνεται από την Παλαιά Διαθήκη ήταν και μοναχοκόρη. Είχε άβρες προσωπικές της υπηρέτριες, όμως τις δουλειέ του νοικοκυριού τη έπαιζε στα δάχτυλα. ηταν δηλώνει ταπείνωση και σεμνή διαγωγή. Δεν είχε φόβους και μοναχοκορη ειχε αβρες προσωπικες της υπηρετριες ομως τις δουλειε του νοικοκυριου τις επαιζε στα δαχτυλα αυτο δηλωνει ταπεινωση και σεμνη διαγωγη δεν ειχε φοβους και ερωτηματικα για τους δικούς της, ούτε μυστικά, με την ίδια ευκολία που εκδηλώνει την προθυμία να φιλοξενήσει τον ξένο, με την ίδια ευκολία ανακοινώνει τα περιστατικά του πηγαδιού στους δικούς της. Να ήταν γι' αυτά τις τα προτερήματα που ο Θεός την προόριζε να γίνει προμάμη του μονογενούσου του όταν θα ερχόταν ώστε άνθρωπος στον κόσμο. Δεν έλειψαν οι αρχοντικές οικογένειες από την κοινωνία μας. Εκείνο που σπανίζει είναι η καλή ανατροφή των κοριτσιών. Θα πείτε ίσω ότι δεν ευθύνεται ο νέο άνθρωπο αν δεν του δίνουν από το σπίτι του καλή ανατροφή. Αυτό είναι σωστό. Είναι όμως και το άλλο σωστό. Ο άνθρωπο, πλασμένος ελεύθερο, έχει τη δυνατότητα να περάσει στην αυτοαγωγή. Τα γράμματα, τι σπουδέ, τι ξένε γλώσσε, την επίδοση στη μουσική, στη ζωγραφική, στο σχέδιο και τα όμοια θα μα τα δώσουν οι άλλοι. Μόνοι μα όμω οφείλουμε να καλλιεργηθούμε έτσι, ώστε να γίνουμε κύριοι της δουλειά, του νοικοκυριού, της όμορφης οικογενειακής ζωής. Μια κόρη που ξέρει από δουλειά του σπιτιού δεν εξαρτάται από τα ξένα χέρια. Ζει ελεύθερα, όμορφα, δημιουργικά, με τον αέρα της προσφοράς, αφού καμιά δουλειά δεν θεωρεί παρακατιανή και δεν πνίγεται στις ανάγκες που παρουσιάζει η καθημερινότητα. Το σπουδαιότερο όμως απ' όλα, μόνοι θα το αποφασίσουμε, να είμαστε ακέραιοι, ανοιχτή στους δικούς μας. Να εμπιστευόμαστε στη μητέρα μας όλα τα περιστατικά της ζωής. Εδώ βρίσκεται το κλειδί της ασφάλειας. Και αν δεν υπάρχει μητέρα, υπάρχουν άλλα σεβαστά πρόσωπα στην οικογένεια για να μπορούμε να εναποθέτουμε τα μυστικά της ζωής μας. Η ωραία κόρη της Χαράν, 2000 περίπου χρόνια π.Χ., αν και ζούσε σε ιδωλατρικό μάλλον περιβάλλον, η Ρεβέκα δεν ανήκει ακόμα στην οικογένεια του Αβραάμ, μας δίνει το μήνυμα. Η καλλιέργεια της ψυχής μας είναι τα πλούτη μας και τα προσόντα μας για τη ζωή.